Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα από την φίλη μας, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη. Να σας καλωσορίσουμε με αυτό και αμέσως μετά θα δούμε ένα βίντεο που φτιάξαμε για εσάς, αντιπροσωπευτικό του έργου του συλλόγου μας, αλλά και αντιπροσωπευτικό της μοναδικής ομορφιάς του αγαπημένου μας νησιού. Σας καλωσορίζουμε. Και έρχεται στο βήμα η κυρία Αναστασία Μαυρομάτη. Η κυρία Αναστασία Μαυρομάτη, ελάτε να μας κάνετε ποδαρικό. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, Βασίλια. Αγωνίστρια. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαυρομάτη Αναστασία, μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης και φέτος κλείνω τα 20 χρόνια και το γιορτάζω που είμαι ζωντανή. Θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία μέσα από ένα ποίημα που νομίζω ότι αντιπροσωπεύει όλους από εμάς εδώ μέσα. Ο τίτλος είναι «Είμαι εδώ και ζω». Καρκίνος. Ο κόσμος σκοτίνιασε, η φωνή κόπηκε, τα γόνατα λύγησαν, η γη χάθηκε κάτω από τα πόδια. Σκοτάδι, απελπισία, θάνατος. Δεν θα γεράσω, δεν θα δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Τα πάντα χάθηκαν. Φάρμακα, χημειοθεραπεία, είμαι μόνος, ελπίδα καμία. Μανά, ένα φως στο σκοτάδι. Μια χτίδα, ένας δρόμος, ένα χάδι. Μια φωνή που λέει ζήσε, θα ζήσεις. Ο Θεός θα σου δώσει ό,τι ζητήσεις. Ο κόσμος υπάρχει, σε περιμένει. Στο χέρι σου είναι, σε σένα μένει να προχωράς μπροστά. Να θυμάσαι, χωρίς να επιμένεις τις θύμησες. Να κοιτάς το φως και να προχωράς μπροστά. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Τα πάντα αλλάζουν. Μέσα από μένα ένας καινούριος άνθρωπος γεννήθηκε. Η αρρώστια έφυγε, νικήθηκε. Σήμερα είμαι εδώ και ζω. Ζω τη ζωή κάθε μέρα. Αγαπώ τον ήλιο, αγαπώ τη βροχή, αγαπώ το θόρυβο και τη σιωπή. Μετά από τη ζάλη έμαθα να ζω. Σφίγγω τα χέρια μου και συνεχίζω. Καινούργια δύναμη τον εαυτό μου γεμίζω. Παντού βλέπω αγάπη και αγαπώ. Βλέπω χαμόγελα και χαμογελώ. Έμαθα να αγαπώ, να κλαίω, να χαμογελώ, να χορεύω, να ψαρεύω, να τραγουδώ. Έμαθα να αγαπώ, να υπομένω, να συγχωρώ, να προσφέρω. Είμαι εδώ και έμαθα να ζω. Είμαι η Μαυρομάτη Αναστασία. Λοιπόν, αν είναι έτοιμη η τεχνική μας για να ξεκινήσουμε με το βίντεο, αφού πρώτα βέβαια καλωσορίσουμε τα επίσημα μας πρόσωπα που μας τίμησαν για την παρουσία τους, τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, τον πατέρα Εμμανουήλ Τζιώτη, τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη, τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, τον κύριο Φιλόδωρο Βιτέλα, τον υπεύθυνο τύπου της Περιφερειακής Αρχής Χίου, τον Μικέ Γιαννάρα, τον διοικητή νοσοκομείου Χίου, του σκελίτσου μας νοσοκομείου, τον κύριο Νικόλαο Σμυρνούδη, επίσης τον εκπρόσωπο του Δήμου Χίου, τον κύριο Γιάννη Αμέντα,
και τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, τον κύριο Νικόλαο Παπαγιάννη, ο οποίος είναι καρδιολόγος στο νοσοκομείο της Χίου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το βίντεο αυτό που σας προαναφέραμε και μετά λίγα λόγια από όλους εμάς. Αλλά δεν μιλάμε για πλούτο μετρημένο στην περιουσία. Η πρίκα του είμαστε όλοι μισθωμένοι εδώ, ανεξαρτήτως δυσκολιών, περιορισμένων ευκαιριών. Οι ακρίτες, οι χιώτισες, οι χιώτες, η Αγία Μαρκέλα, ο Άγιος Ισίδωρος, στον τόπο μας αυτών των ημερών. Χίος είναι μυροδόλο νησί, ανέγγυκτο από την τουριστική υπερβολή, με έντονη την εγωδιά στην ατμόσφαιρα, απ' της μαστίχας στο δάκρυ, απ' του κάμπου δεσπέρι το ίδιο, απ' του βορρά το θυμάρι, απ' άκρη σ' άκρη, με άρωμα από το φροντικό και ασύνη. Χίος είναι μαρτυρικό νησί, που δεν πτωείται όμως από φοβέρες και εισβολής. Ανάσταση ζει εδώ και αιώνες και με το δίκιο της και με το δικό της σπαθί σημαίνει ψώνει στα πέρατα ελληνική. Είναι του πολιτισμού νησί. Εδώ γενιές και γενιές, πνεύμα και γνώσεις καλλιεργεί βιβλιοθήκη χωραή. Στην πέτρα του ομοίρου είναι της ποίησης και του έχους η πηγή. Είναι το ψυχάρι και το αγγουλέ η πατρίδα και κάθε λόγιο και οραματιστή. Χίος είναι της μαστίχας νησί, δάκρυα υδρότας, έρωτας της χιακής γης με το σκήνο και τη μαστίχα το αδαμάντινό του παιδί. Ένα δημιούργημα της φύσης στο μισό της σώμα από το ευλογημένο της χώμα. Ένα μικρό θαύμα που συνδέεται στο νότιο των αστυχοπόρια με έναν ταπεινό θησατρό από κόπο και κορωμό που στηρίζει την οικονομία και ενδυναμούν τον αγροτικό πληθυσμό. Χίος είναι της ναυτοσύνης νησί. Κάθε ναύτη αφανή χιώτη, καρδαμιλίτη, ευημουσιώτη, ψαριανή που ταξίδευσε σε όλη τη γη και έφτασε πάνω. Έφερε μαζί του την άγρια τη θαλασσινή, στις αποσκευές του, εμπειρίες, διδάγματα και όνειρα για να κτίσει με αγάπη από πέτρα σκληρή, κήπους με ορίζοντες στο μέλλον για τα παιδιά του και τους φίλους και μια ζωή ειρηνική. Χίος είναι το αρχιπελάγος νησί. Μέσα από τα μάτια τόσων ταξιδευτών συναντά φάρους εδώ και εκεί, αλλά κανείς δεν του συγκινεί τόσο όσο του Βενέτικου εκφλόγα. Καίει άσβη στο κερί. Χίος είναι θυσίας νησί. Κάθε πέτρα και μνήμη υπενθυμίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή και έχει συμβεί με τη σφαγή. Ανάποδος, μελανιός, άστρο, άγνος μηνάς, νέα μονή. Είναι συνδεδεμένη με άλλα νησιά. Είναι ο ίδιος χτύπος σε μια καρδιά με τις σινούσες και τα ψαρά, με το Αιγαίο τη Μούσα, τη σαχηνευτική Ρουμούσα και με τα ψαρά. Όλη η Ελλάδα τον ηρωισμό τους και τα κάλλη τους θυμά. Έχουν κοινή ιστορία και είναι αδέρφια. Μοιράζονται τα ίδια όνειρα, προσκυνούν τον ίδιο σταυρό, συνταξιδεύουν χωρίς σύνορα, μέρα ως πέρα. Βλέπουν τις ίδιες αυγές και γλυνά και δεν τα χωρίζει τίποτα αυτά τα νησιά, γιατί είναι ίδια γένα, απ' την μάτεχη που θα τα αγκαλιάζει πάντα. Σημαία, ελληνική, απ' τον ψαρό, την ολόμαυρη ράχη, ως την ίσο Παναγιά, μια προσευχή, ένα σύνδος, με το κεφάλι ψηλά. Είναι προορισμός στο νησί, δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι το φως σε μια διαδρομή ζωής με πολλούς διαφορετικούς τομείς και όψεις και σε καλή να το διαπιστώσεις. Ακραίες επιθέσεις, τοπία παθένα, ακρογιαλιές πάντες, κόλπη κρυστάλλινες, πύλια, ξοκλήσια, μοναστήρια, ιστορία ζωντανή, ζωντάνια καθ' εποχή,
απόλυση γαστρονομική. Άνθρωποι φίλοι, το ολόκληρος ο κόσμος σε ένα μόνο νησί. Έλα κι εσύ. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά που είμαστε όλοι μια συντροφιά και θα ήθελα να δούμε και το βίντεο που αφορά τη διαδρομή του συλλόγου μας, του συλλόγου Ελπίζω, που κρατά γερά. Αν θέλετε μπορείτε να το προβάλλετε. Έλα. Σιγά σιγά να μην αγχώνεσαι. Ο Σύλλογος Ελπίζω σας καλωσορίζει και σας οδηγεί στο λατρεμένο μας νησί. Ας ξεκινήσουμε με μια αναδρομή φωτογραφική για να θυμηθούμε όλοι μαζί στιγμιότυπα από την ιστορία του που μάχεται για κάθε αγωνιστή καρκινοπαθένα. Ταξίδεψε και στο ιστορικό του συλλόγου, αλλά και στο νησί μας με κάποιες από τις σημαντικές τάσεις που έπρεπε να γίνει. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα πρωτού ξεκινήσουμε εμείς εδώ που είμαστε μέλη του αντανόματος, να έχουμε την ευχή και από την Μητρόπολη Χίου και από τον πατέρα τον κύριο Δημήτριο, με Μανουή Τζιώτη, εκπροσωπώντας, μπορείτε να έθετε, χειμώτατε, εκπροσωπώντας την Μητρόπολη Χίου και το Σεβασμιό του.
αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος, ομοιάζει πόλης οχυρά. Ο ένας με τον άλλον βοηθιόμαστε και προχωράμε σε αυτή τη ζωή και συνεχίζουμε αιωνίως, έτσι, ενωμένοι, αδελφωμένοι, αγαπημένοι. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. Να προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι στο όνομα του Χριστού μας και, όπως εφέρουμε βαριά κληρονομιά, όπως έλεγε ο πατήρ Εμμανουήλ Τζιώτης, ο πρεσβύτερος, που τώρα δεν βρίσκεται μαζί μας, ανέφερε συνεχώς ένα ρητό του Αποστόλου, από την Αγία Γραφή, από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Συν το πειρασμό και την έκβαση που δίναστε εμάς υπενεγγύν». Ό,τι και αν έρθει στη ζωή μας, έχουμε και τη δύναμη να το παλεύουμε και θα δώσει ο Θεός την έκβαση που Εκείνος ξέρει. Φτάνει εμείς να είμαστε αδελφωμένοι και αγαπημένοι. Πραγματικά συγχαρητήρια και μεγάλη συγκίνηση σήμερα βρίσκομαι εδώ και βλέπω ότι η αγάπη όχι δεν χάθηκε, όχι δεν μειώθηκε, αλλά αυξάνει και καρποφορεί και μεταλαμπαδεύεται σε επόμενους και ο ένας με τον άλλο. Να είστε πάντα ευλογημένοι. Κύριε Μηταράκη, θα έρθετε κοντά μας να πείτε δύο λόγια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εδεσιμολογιότατε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους της Ιακής Κοινωνίας που επιλέξατε τη Χίο, τα ψαρά και τη Συνούσα για αυτό το πρώτο αντάμωμα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για το νησί μας, ένα φιλόξενο νησί με ιστορία, με παράδοση, με πολιτισμό, με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που είδατε πριν και ελπίζω κατά την παραμονή σας να έχετε την ευκαιρία να δείτε όσο περισσότερα μέρη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το παράδειγμα που δίνετε. Παράδειγμα δύναμης και αγώνα σε δύσκολες στιγμές. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από εμάς που να μην έχει βιώσει εμπειρίες στην οικογένειά του. Εγώ χάνοντας την αδερφή μου πριν 3 χρόνια, δυστυχώς. Είναι μια μάχη. Μια μάχη όμως που μας κάνει δυνατότερους. Και αν θέλετε, τη στιγμή που μπήκα στην αίθουσα έτσι και ένιωσα, πάντα υπάρχει μια αίσθηση στην αίθουσα. Ένιωσα μια πρωτόγνωρη συντροφικότητα εδώ μέσα. Αγάπη και συντροφικότητα μεταξύ σας. Άνθρωποι που βιώνετε αντίστοιχες εμπειρίες που σας έδωσε δύναμη και σας ένωσε και δημιούργησε αυτή την πολύ ωραία εκδρομή εδώ στο νησί της Χίου. Να ευχαριστήσω την Τούλα που με ευνηδίασε καλώντας με στο μικρόφωνο. Θα σας πω ότι η Τούλα εκτός από ψυχή του Συλλόγου Καρκινοπαθών του Χίου είναι γενικότερα ψυχή του νησιού. Την αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω θέλει για αυτή ένα μεγάλο χειροκρότημα. Καλώς ήρθατε, να περάσετε πολύ καλά. Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω για καλά σας λόγια, αλλά εμείς στο Σύλλογο δουλεύουμε συλλογικά. Δεν υπάρχει ούτε τούλα, ούτε αρετή, ούτε καμία. Είμαστε Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου. Γι' αυτό δουλεύουμε και γι' αυτό έγινε και αυτό το αντάμωμα σήμερα, σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών με τους αδελφούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Ο κύριος Νότης Μηταράκης είναι βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω δεν είναι πάρα πολύ καλές αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα κρατήσω μια σειρά. Να καλέσουμε τον κύριο Γιαννάρα, ο οποίος είναι υπεύθυνος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Χίου. Σεβαστέ πατέρα, κύριε βουλευτά, φίλες, φίλοι, όταν είδα την αφίσα της σημερινής εκδήλωσης και γενικά της πρωτοβουλίας αυτής, δεν ευνηδιάστηκα, μπορώ να πω, γιατί γνωρίζω πολλά χρόνια, ακόμα και από την στενή φιλία με την τέως αείμνηστη πρόεδρο, την κυρία Γλύκα, ακριβώς. Δεν ευνηδιάστηκα λοιπόν γιατί γνωρίζω την προσφορά
την παραγωγικότητα, την ενεργητικότητα, την κοινωνικότητα των ανθρώπων αυτών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Χίου. Μέρος της Περιφερειακής Αρχής θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο καλωσόρισμα σε όλους που ήρθατε από όλη την Ελλάδα για να συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση και παράλληλα να δείτε τις ομορφιές της Χίου και να ευχηθώ μέσα από την πρωτοβουλία αυτή να αποκτηθούν περαιτέρω συμπεράσματα και πρωτοβουλίες και ενέργειες για να βοηθηθεί και ο τοπικός σύλλογος και γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Συμβούλιο μέλη και γενικά η τοπική κοινωνία και βέβαια οι κοινωνίες από όπου προέρχεστε. Να είστε καλά, καλή διαμονή. Ευχαριστώ, κύριε παρακαλώ. Να έρθει ο εκπρόσωπος του Δήμου Χίου, αντιδήμαρχος Γιάννης Αμέντας. Ο πρόεδρος του Μυρίου. Ο πρόεδρος βεβαίως του Μυρίου. Σεβαστέ πατέρα, κύριε βουλευτή, εκπρόσωπε της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αγαπητές συμπολίτες και αγαπητές συμπολίτες. Ιδιαίτερη χαρά μπορώ να πω που φιλοξενούμε και στο Μοίρα Πνευματικό Κέντρο και στη Χίο γενικότερα το αντάμωμά σας. Χαίρομαι που βλέπω τόσο μεγάλη συμμετοχή σε ένα ευαίσθητο θέμα, αφού το νεόπλευμα ή καρκίνος όπως έχει επικρατήσει να αποκαλούμε την ασθένεια, κάποτε προκαλούσε τεράστιο φόβο και τώρα με την εξέλιξη της επιστήμης και με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει πάνω στο κομμάτι αυτό μας δίνει ελπίδες και πολλοί έχουν αποδείξει ότι δεν είναι πια ανίκητοι, μπορεί να ξεπεραστεί. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το έργο που έχουν αναλάβει οι σύλλογοι, το πολύ σημαντικό έργο του να γίνουν κοινωνοί αυτής της γνώσης. Μέσα από τις δράσεις σας ενημερώνετε για την πρόληψη, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, για το πώς να διατηρούμε την ψυχολογία μας σε καλό επίπεδο, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και το μόνο που σας αξίζει είναι συγχαρητήρια για αυτό το σημαντικό έργο, παύλα λειτουργήμα που επιτελείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Βέβαια θα πρέπει να είναι κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ εκπρόσωπος του νοσοκομείου της Χίου, ο οποίος είναι ο διοικητής, ο κύριος Νικόλαος Μυρνιώτης και τον καλούμε να έρθει και εκείνος να απευθυνθεί ένα καλό σώσιο. Καλησπέρα σας. Το άκουσμα της νεοπλασματικής νόσου δυστυχώς τρομάζει. Ευτυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας που έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να κάνουν την νεοπλασματική νόσο ιάσιμη και σε μεγάλο βαθμό επίσης να μετατρέψουν την φυσική της πορεία σε βαθμό που να γίνει μια χρόνια νόσος. Τρία πράγματα θέλω να πω, θα είμαι πολύ σύντομος. Το ένα, να προσέξουμε όλοι τους παράγοντες οι οποίοι είναι δυνητικά καρκινογόνοι ή είμαστε σίγουροι ότι είναι καρκινογόνοι, ένα παράδειγμα του τσιγάρου. Δεύτερο, να ακολουθούμε όλοι μας τα πρωτόκολλα πρόληψης της νεοπλασματικής νόσου. Είτε αυτό λέγεται PAP test, είτε λέγεται μαστογραφία, είτε έλεγχος του προστάτη, ενδοσκοπήσεις, για να προλάβουμε να διαγνώσουμε έγκαιρα μια ενδεχόμενη ύπαρξη καρκινικής νόσου. Και τρίτο, σε περίπτωση που είμαστε οι άτυχοι να διαγνωστούμε με μια νεοπλασματική νόσο, να εμπιστευτούμε την ιατρική επιστήμη, να έχουμε θάρρος, όχι μόνο ο ασθενής, αλλά όλο και όλο το οικογενειακό και στενό οικείο του περιβάλλον, γιατί χρειάζεται πολύ δύναμη, και όλα θα πάνε καλά. Με την ιδιότητα του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου και της ιατρικής υπηρεσίας, σας καλωσορίζω στο νησί μας. Είμαι σίγουρος ότι οι εργασίες θα είναι χρήσιμες και επικοδομητικές και εύχομαι να περάσετε καλά και να διασκεδάσετε στο νησί μας, διότι όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους τους άλλους, ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον αξιοποιούμε και να τον απολαμβάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
αυτή την περιπέτεια ο άλλος συντροφικό μας εαυτός, ναι, πραγματικά, γιατί μαζί δίνουμε τη μάχη, είναι ο γιατρός μας. Εδώ και ο κύριος Μουρνιούδης, καρδιολόγος, δηλαδή γιατρός της καρδιάς, και έχουμε κι άλλον ένα γιατρό της καρδιάς, ο οποίος εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου και είναι ο κύριος Νικόλαος Παπαγιάννης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου να σας καλωσορίσω. Από ό,τι άκουσα, υπάρχουν εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα. Κυρίως βέβαια βλέπω γυναίκες, τώρα δεν είναι κακό, είναι μάλλον πολύ καλό, οι γυναίκες είναι πολύ διεκδικητικές. Καλώς ήρθατε, να περάσετε καλά και καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Οι γιατροί πάμε πάντα μαζί με τους ασθενείς που υπάρχουν από καρκίνο. Ιδιαίτεροι ασθενείς, με τους οποίους είμαστε μαζί από τη διάγνωση, τη θεραπεία, τις επιλογές τους. Έχουν γίνει βήματα σε αυτό το κομμάτι, έχουν γίνει, σαφώς έχουν γίνει. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Εγώ, όταν ήρθα στοιχείο δικαιωμένος πριν 25 χρόνια, διαδίωταν οι χημειοθεραπείες σε ένα δωμάτιο παθολογικής από μια νοσηλεύθερα. Σήμερα, πολύ βέβαια πρόσφατα άρχισε πολύ να γίνει. Έχουμε μια αρκετά καλή, μάλλον σύγχρονη μονάδα που διαλύουμε εκεί τις θεραπείες από το συγκεκριμένο προσωπικό και έχουμε τύχει να έχουμε μια εξαιρετική ογκολόγο εδώ. Την κυρία Τρίζου, εντάξει, ναι. Να συνεχίσω μόνο να πω ότι να συνεχίσετε να είστε διεκδικητικοί. Οι διεκδικήσεις, ακόμα και αν γίνουν υπερθύερες κάποια στιγμή ως καρκινοπαθείς ή αν είναι υπερβολικές, δεν είναι έτσι. Δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι ό,τι μπορούμε καλύτερο. Καλώς ήρθατε, να περάσετε καλά. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Να πω δύο λόγια. Ναι, βέβαια. Αλλά σύντομη θα είναι. Ναι. Καλωσορίσατε λοιπόν μεταξύ μας, μιας και είμαστε ομάδα, δεν επιβάλλονται φιλοφρονήσεις και τελετουργικά με βάση την επισυνότητα. Η συντροφικότητα, όπως είπε και ο βουλευτής, ο κ. Μηταράκης, της ομάδας μας και της Ομοσπονδίας, έχει ένα κοινό σκοπό. Τη μάχημη και ασταμάτητη προσφορά προς όφελος των καρκινοπαθών με ανιδιοτέλεια και αγωνιστικότητα. Για ένα αντικαρκινικό κίνημα με στόχο την αντιμετώπιση της ασθένειας και την όσο το δυνατόν βελτιούμενη και αποτελεσματικότερη καταπολέμησή της, η οποία δυστυχώς χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα. Για την ενίσχυση και αναβάθμιση όλων όσων αποτελούν το οπλοστάσιό μας, με θεραπείες, γιατρούς, νοσηλευτές, με δομές, με πλαίσια στήριξης κρατικά, που είναι τα εφόδια μας για την νίκη. Και ναι, και θέλουμε και αξίζουμε περισσότερα. Με ένα μέτωπο αδιάρρηκτο και συμπαγές θα διεκδικούμε ανατροπές σε περιπτώσεις με τις οποίες επιχειρούνται εκτόσεις και πισωγυρίσματα σε αυτά που με κόπο και επιμονή έχουμε κερδίσει για να βγούμε από αυτή τη μάχη νικητές. Με πίστη και με ενότητα μέσα από διαδικασίες διαφανής, ανεξάρτητα από συμφέροντα με την εθελοντική μας πυγμή και με συνέπεια θα μένουμε αντάμα και μαζί. Γιατί τι πιο σημαντικό από το να είμαστε ζωντανοί και να μετέχουμε σε κοινές δράσεις, εμπειρίες, σε ανταμώματα ουσιώδη και ελεύθερα. Και για αυτούς τους συνανθρώπους μας που η νόσος αποδείχθηκε αδυσόπιτα σκληρή, οφείλουμε στη μνήμη τους να μην καθεί το ηθικό μας επουδενή. Ο καρκίνος δεν είναι άτρωτος, γιατί απέναντί του είναι ο Θεός, η επιστήμη και ο άνθρωπος, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, το κουράγιο και η επιμονή είναι το κλειδί για να εκδιωχθεί ο καρκίνος ή να παρεμεριστεί. Και αν βροντά και αν αστράφτει όλοι εμείς, ο ένας για τον άλλον, με φροντίδα, πάθος για ζωή και με αγάπη, θα παλεύουμε για να εξαφανίσουμε αυτόν τον εφιάλτη. Από τις καρδιάς μας τα βάθη θα παίρνουμε και θα δίνουμε δύναμη για όλους όσοι καλούνται στη μάχη, για τους ακούραστους τριλοβάτες μας, για ιατρούς, νοσηλευτές, για όσους κάνουν το ανέφικτο να γίνεται δυνατό. Το ευχαριστώ είναι ανάλογο της απεριόριστης τους αγκαλιάς για τη θεραπεία της νόσου και την ανακούφιση των ασθενών. Για τη θεραπεία, τις υγειονομικές δομές που την εξασφαλίζουν, πρέπει και θα διεκδικούμε, να είστε σίγουροι, να βασίζεται ολοένα και πιο στέρεα, να βασίζεται η θεραπεία μας σε πιο στέρεα, σταθερά και θεμελιώδη εφόδια. Και δεν ανεχόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και όραμα να επισέρχονται διαχωριστικά και εμπόδια. Εμείς εδώ στοιχείο είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες και δικαιωμένοι
για τον τρόπο λειτουργίας της ημερήσιας μονάδας του Σκυλίτζιο Νοσοκομείου, όπου διενεργούνται τα σχήματα χημειοθεραπειών και όλοι όσοι εργάζονται ανεξαιρέτως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό. Όμως δεν θα πάψουμε να προσπαθούμε όλο το πλαίσιο να αναβαθμίζεται συνεχώς και να ζητάμε την ενίσχυση των υπηρεσιών με νέες προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών. Μαζί νιώθουμε πληρότητα. Μας δόθηκε η χαρά και η δυνατότητα να είμαστε παρέα σε ένα ενιαίο ταξίδι μιας μάχημης αποστολής άξια πληρώματα για να επαναδιατυπώνουμε, να συζητάμε και να ανταμώνουμε προασπιζόμενοι το μέλλον μας και όχι μόνο το μέλλον μας και τα μέλη μας, όχι όμως μόνο για τα μέλη μας, όλων τα δικαιώματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν οι στόχοι αυτοί πραγματικότητα. Και επειδή κάποιοι θα αναρωτηθούν, ίσως αυτοί που δεν μας ξέρουν καλά, από πού και ως πού αυτό το αντάγωμα, από καρδιάς. Για την εκτύπωση της ζωής στο ξέφωτο, από τη δύναμη της ψυχής, με το σημειάλιο της αυγής, το περιβόλι της σκίου, αυτό το κομμάτι της γης στο έφορο. Από την αγκαλιά του Αιγαίου με τη φόρα ούριου ανέμου, ξεκινάμε όλοι εμείς αγωνιστές, και όχι ασθενείς. Απ' την Έδεσα, στη δροσιά της, το όνειρο, με τη δύναμή μας συνέδεσα. Απ' τις Σέρες για καλύτερες ξεδιψασμένες μέρες. Απ' τη Δράμα, γιατί έχουμε κάνει όλοι εμείς οι ασθενείς ένα τάμα. Απ' την Πτολεμαΐδα, καλλιεργούμε της ψυχής μας την ελπίδα. Απ' την Ιδρύτα, μια απέραντη παιδιάδα, για όλους μας μια ενιαία φροντίδα. Και λόγω της φωτούλας μας απ' τη Βέρεια, για να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας στα ίσια και στέρια. Και από το Θεσσαλονίκη, από την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, γιατί ο στόχος μας είναι η σωτήρια για όλους νίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εννοείται, θα ξεκινήσουμε, θα μιλήσουν όλοι οι πρόεδροι που έχουμε εδώ. Και από το Κυλκής και ήθελα να πω για το Κυλκής, τη Φλόρινα δεν έγραψα κάτι, παιδιά, συγγνώμη, δεν το έχεις γράψει από το Κυλκής, γιατί δεν θα θέλαμε να φύγει άλλος κανείς. Μπράβο! Ναι. Ωραία. Να κάνουμε μια απονομή λοιπόν των αναμνηστικών πλακετών που έχουμε εδώ, ο σύλλογός μας ετοιμάζει, γιατί οι επίσημοι μας μπορεί να θέλουν να αναχωρήσουν, να έχουν κι άλλες λιμένες υποχρεώσεις. Ξεκινάμε. Λοιπόν, έλα Τούλα, η πάντα δραστήρια, η πάντα δυναμική και τη θέλουμε πάντα να είναι γερή, η Τούλα η Βογιατζή. Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε στο όμορφο νησί μας, στην όμορφη Χίο, τη Μαστιχάτη και Μυρωδά τη Χίο. Σας καλωσορίζουμε πράγματι με πολύ αγάπη, με πολύ ενθουσιασμό, γιατί αντίστοιχα κι εσείς μας καλωσορίσατε στις δικές σας περιοχές, στα συνέδρια που έγιναν κατά καιρούς και συμμετείχαμε, στις συναντήσεις που γίνανε πάλι σε χρονικά διαστήματα, διάφορα χρονικά διαστήματα. Δεν θα πω πολλά, γιατί γνωρίζω το ου και το πολλό το εθ. Άρα λοιπόν αυτό που έχω να πω είναι ότι σας ευχαριστούμε για αυτή την επίσκεψη που γίνεται εδώ. Μετά την συζήτηση που θα κάνουμε θα βγει ένα ψήφισμα το οποίο θα προωθηθεί, θα υπογραφεί καταρχάς από όλους τους συλλόγους της Ομοσπονδίας. Θα το στείλουμε, κύριε Μηταράκη, θα το στείλουμε και σε εσάς, σαν κυβερνητικός βουλευτής, να το προωθήσετε. Θα το δώσουμε και στον έτερο βουλευτή, τον κύριο Μιχαηλίδη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα δεν μπόρεσε φαίνεται να έρθει μαζί μας, ούτως ώστε τα αιτήματά μας να μην μείνουν σε τοπικό επίπεδο και κλεισμένα μέσα και κλεισμένων των πυρών, να βγουν και λίγο παραέξω για να δούμε μήπως μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λύσεις που ίσως μπορούν να γίνουν, αλλά είτε δεν θέλουν, είτε δεν επιδιώκουν. Εμείς λοιπόν, όπως είπε και η Αρετή, θα είμαστε αγωνιστές και πάντα θα διεκδικούμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε τις ομιλίες των Προέδρων, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πάνελ. Είναι η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η κυρία Σαραφίδου η Ευγενία. Είναι η Πρόεδρος της Δράμας, η Άρτεμις η Δημητριάδου. Είναι η Πρόεδρος της Εδεσάς, η Δανάη Τριγωνάκη. Ο Πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία Στράτσο, που λέει ο Γιάννης Σαρδάκης.
Εδώ από την Ιγρήτα Σερών. Είναι η Ιγρήτα Σερών. Έχουμε τη Φωτερό. Δεν είναι σέρι στην Ιγρήτα. Νομοσερό. Αγνώ, αυτό είπα. Ιγρήτα Σερών. Ναι, είναι πολύ καλά το είπε. Έχουμε λοιπόν και εδώ τη Φωτεινή. Αντιπρόσωπος. Έχουμε τον πρόσωπο. Έχουμε τον πρόεδρο της Πτολεμαΐδας, τον κύριο Κώστα Τσιμπραϊλίδη, και τον εκπρόσωπο του Κιλκής, την εκπρόσωπο του Κιλκής, την κυρία Βασιλιάδη. Ωραία, Βασιλιάδη Βασιλιάδη. Λοιπόν, αυτή είναι στο πάνελ τουλάχιστον. Είναι η πρόεδρος των Σερών, η οποία ασθενή, η Αγγέλα, η οποία δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας, για να απελευθερώσουμε λίγο και τους επιστήμους μας που πιθανότατα να έχουν κάποιες άλλες υποχρεώσεις, να δώσουμε από μία πλακέτα σαν σύλλογος στον κάθε σύλλογο και να ξεκινήσουμε από τον σύλλογο της... Ξεκινήσουμε από τον σύλλογο Μακεδονίας. Εμείς σας θέλουμε συμπαραστάτες δίπλα μας. Έτσι. Μου άρεσε που είπατε διεκδικήστε. Πρέπει να διεκδικούμε. Ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου ανέφερε. Με τη διεκδίκηση όντως μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Και ας γινόμαστε κουραστικοί. Και μου άρεσε και ο δικός σας λόγος που είπατε. Όταν το σημείωσα εδώ, ο κύριος μας είπατε. Ο κύριος Μηταράκης. Ο κύριος Μηταράκης είπε ότι πρέπει να είμαστε με τη συντροφικότητα που έχουμε να διεκδικούμε στα ουσιώδη και τα δυσόπιτα. Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε την πρώτη πλακέτα. Σε ποιον. Στη Θεσσαλονίκη. Συντροφικότητα. Τράκης, Μακεδονία Τράκης. Αυτό ήθελα να το πω. Αυτό. Μια ζωή. Να βγείτε κι εσείς. Κύριε Μηταράκη, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον ομό Ιγρήτα Σερών. Σας ευχαριστούμε πολύ και να πρεσβεύετε για μας, για όλους, να μας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Ομοσπονδία μας έκανε ένα φοβερό δώρο, δηλαδή πραγματικά σας ευχαριστούμε. Είναι μια αναμνηστική πλακέτα για το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Να είστε καλά. Δώρο η αναμνηστική πλακέτα, ευθύνη. Α, έχετε και η Θεσσαλονίκη. Θα το κρατάμε, θα τα κρατάμε πραγματικά αυτά τα ενδύματα και στην καρδιά μας αλλά και στο σπίτι μας, στην οδό Σκαραμαντά 17, στην φιλόξενη γειτονιά της Αγίας Άννας της Καπέλλας. Και η Δράμα και η Θεσσαλονίκη. Όλοι θα είσαστε πάντοτε εκεί μαζί μας και με τις πλακέτες και χωρίς τις πλακέτες. Πάντα θα σας αγαπάμε, θα σας σκεφτόμαστε και όλοι μαζί να παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Να επισπευστούν όμως λίγο οι διαδικασίες, μην οι άνθρωποι εδώ έχουν λίγο ξανασχετήσει. Γιατί έχουμε να πούμε και πράγματα, ε. Έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένω. Για το Δέλτα Σίγμα. Περίμενε τώρα. Και από το Κίκης. Όλη η Βόρεια Ελλάδα και το Βόρειο Ελλήνιο μια καλά. Να το πεις, ακαμένα. Φούλα μου. Πάνω στο πιο γλυκό δώρο μας το έφερε η Γρήτα Σερών. Ακανέδες Σερών. Αφέρανε με και φωτάν από τη Δράμα. Δηλαδή, εντάξει. Με φωτάν λέγεται. Α, είναι γαλλικό. Α, εντάξει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, δεν ξέρω αν πρέπει κάπως να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, γιατί έχουμε και να χορέψουμε, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Καθίστε στις θέσεις σας για να απευθύνουμε και από ένα χαιρετισμό οι πρόεδροι, ένα σύντομο χαιρετισμό, ό,τι εσείς πείτε, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος, την κυρία Ευγενία Σαραφίδου, Ευγενία Μεξιλόγου. Έκατσες. Ευγενία, άμα θες και από εδώ. Όπως το... Δουλά, κατέβασε κάτω, δεν είναι όλα. Τι να πρωτοπώ. Τι να πρωτοπώ. Πρώτα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία όλων εδώ. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, σας το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν περίμενα όλοι εσείς μαζί μας που είστε να συμπάσχετε με αυτό που εμείς σήμερα αυθόρμητα προσφέρουμε. Ξεκινώ λοιπόν. Χίος, ένα νησί πολυμορφικό και απρόβλεπτο, με θαυμάσιες πολυάριθμες παραλίες, παλιά πετρόχτιστα αρχοντικά, βυζαντινές εκκλησίες, μεσονικά χωριά, γραφικά παραθαλάσσια χορδουδάκια. Τη μια στιγμή νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα αιγιοπελαγίτικο νησί και την επόμενη στο Μιστρά.
Σε αυτό το νησί βρισκόμαστε, αγαπητοί μου, εδώ. Και μας ενώνει τι, ο καρκίνος. Δεν είναι μεγαλείο, ο καρκίνος. Που φοβόμαστε να το δούμε. Κι όμως αυτό μας έκανε μια αγκαλιά. Και βρισκόμαστε εδώ. Και γι' αυτόν διεκδικούμε. Διεκδικούμε και θα διεκδικούμε. Είναι οι πρόεδροι των συλλόγων οι οποίοι απαρτίζουν την αρχή της νέας Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος. Όλοι αυτοί πολεμούν και διεκδικούν για τα δικαιώματα τα δικά μας, τα οποία η πολιτεία οφείλει να μας παρέχει και πρέπει να μας τα παρέχει αφιλοκερδώς. Πράγματα τα οποία είναι, πώς να το πω, είναι αυτονόητα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε στο φιλόξενο νησί της Χίου, σε αυτό το πρώτο αντάμωμα, μετά από κάλεσμα, το οποίο έγινε με όλους τους συλλόγους και πάρθηκε η απόφαση και μπόρεσε η Χίος να μας φιλοξενήσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το επίτευγμα αυτό, το να κάνεις ένα αντάμωμα, γιατί θέλει καρδιά και δύναμη. Θέλει δύναμη ψυχής για να μπορέσεις να εκφράσεις όλα τα συναισθήματα των άλλων συλλόγων, να τα παραλάβεις, να τα καταγράψεις και να τα μεταφέρεις πολύ πιο πάνω στα όργανα της πολιτείας. Κάθε εκπρόσωπος από κάθε σύλλογο θα σας τα μεταφέρει. Εμείς, σαν Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος, που αρχίσαμε δειλά-δειλά και το να διεκδικούμε, και οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην παλιά μας πρόεδρο, την κυρία Μίτα, που ξεκίνησε και έκανε όλους τους συλλόγους, μας νίησε στο να γίνουμε σύλλογοι και μπορέσαμε να κάνουμε αυτή την ομοσπονδία, η οποία σε κάποια χρόνια ατόνισε, αλλά ξεκινάμε δυναμικά σε αυτό το αντάμωμα, το αντάμωμα το οποίο το οφείλουμε στην κυρία από τη Βέρεια, την πρώην πρόεδρο της Βέρειας, την κυρία Νάτσιο Φωτεινή, και με νέα δυναμική το ξεκινάμε. Μπερδεύω τα λόγια μου γιατί έχω πραγματικά συγκινηθεί, δεν ξέρω ότι έχω τόσα πολλά να πω. Έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγο χρόνο, σαν Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος, να εισακουστούμε στα Υπουργεία, να στείλουμε αιτήματα μετά από παρεκκλήσεις συλλόγων, μετά από αίτημα του Συλλόγου της Δράμας για ελλείψεις φαρμακευτικών φαρμάκων. Κάναμε αίτημα σαν Ομοσπονδία και καταφέραμε να εισακουστούμε στο Υπουργείο Υγείας. Είχαμε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος κατάφερε και προσπάθησε και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Βρέθηκε το φάρμακο. Αυτό ήταν επίτευγμα για την Ομοσπονδία. Στείλαμε επιστολές πολλές. Ωραία. Και ίσως επειδή πρέπει να καταγραφούν, λίγο πολύ οι καρκινοπαθείς γνωρίζουμε τις ελλείψεις όλες, τις είπες και εσύ αρετή εν ολίγης. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαριδάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, να μας πει δύο λόγια. Μπορείς Γιάννη και από λόγου. Συγγνώμη, του συλλόγου. Γιάννη, να μας το πεις εδώ από την Από εκεί μπορεί να το πει. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Εγώ θα πω δύο κουβέντες. Ο Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης ήταν ο πρώτος σύλλογος που τον ίδρυσε έμεινε στη Περσεφόνη Μήτα και πάνω στα χνάρια γιατί βαδίζουμε. Θα σταθούμε στο πνεύμα το αγωνιστικό της αλληλεγγύης μεταξύ των καρκινοπαθών, πέρα από συμφέροντα, πέρα από επιδιώξεις προσωπικές και ιστεροβουλίες. Αυτό είναι το σύνθημά μας και εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε. Γιατί τελευταία ακούγονται και πολλά περί φαρμακευτικών, περί συλλόγων, περί ενώσεων ασθενών και όλα αυτά. Εγώ εδώ και 45 χρόνια που έχω ασχοληθεί με το συνδικαλιστικό, το κίνημα και όλα αυτά, κινούμε σε αγωνιστική κατεύθυνση και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και η Ομοσπονδία. Και σαν Γενικός Γραμματέας θα διεκδικούμε τα προβλήματά μας με την προσπάθεια αυτή για να επιληθούν. Γιατί ο χώρος του καρκίνου είναι πολύ πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πρόσφατη συγκέντρωση που είχαμε στην Αθήνα, ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι το 25 θα φέρει καινούριο νομοσχέδιο για τον καρκίνο που όλες αυτές τις ελλείψεις θα προσπαθήσει να τις αμβλύνει ή να τις
εξαλείψει και να τις προχωρήσει σε καλύτερο επίπεδο. Και φυσικά και το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Παρεμπιπτόντως, σήμερα είδα ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν προσλήψεις διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού, βέβαια λόγια, αλλά με το να λένε κάτι θα γίνει. Σήμερα το έδινε ανακοίνωση από τον κύριο Θεμιστοπλέος. Κυρία Δημητριάδου Άρτεμις, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας, να μας πείτε. Συγγνώμη, για την ιστορία, η Θεσσαλονίκη και η Δράμα ιδρύσαν την Ομοσπονδία το 4. Ακριβώς. Είμαι από τη μακρινή και όμορφη Δράμα, το έχετε ακούσει, το ξαναλέω, το πενεύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο Ελπίζω της Χίου. Είμαι 11 χρόνια στο κίνημα αυτό με τους συλλόγους και τους καρκινοπαθείς. Έχω γνωρίσει την κυρία Τούλα, τους έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στο δικό μας το συμπόσιο που γίνεται στο Πούρος με όλους τους γιατρούς και φίλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο της Χίου. Θέλω να σας συγχαρώ όμως για το ότι καταφέρατε και έχετε μια πολύ ωραία μονάδα για τον καρκίνο. Εμείς είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να το κάνουμε, έχουμε κάνει κινήσεις, έχουμε στείλει επιστολές στο Υπουργείο. Κολλήσαμε λίγο τώρα στο καινούριο φρούτο, να το πω, που όλα τα νοσοκομεία της επαρχίας δεν έχουν παθολογικές. Χωρίς παθολογική, χωρίς βραχία νοσηλεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε τέτοιο τμήμα στη Δράμα μας, θα είναι πολυτέλεια. Επομένως, περιμένουμε, κάνουμε διεκδικήσεις, θα τα πούμε και σήμερα εδώ, να μπορέσουν να γίνουν προκηρύξεις, πολλές προκηρύξεις από την Πολιτεία, από το Υπουργείο Υγείας, να έρθουν οι παθολόγοι μας. 11 προβλέπονται για το δικό μας νοσοκομείο, έχουμε μείνει με μία. Να καταφέρουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τούλα, για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω πράγματα. Ευχαριστώ επίσης την Ομοσπονδία Καρκινοπαθών, η οποία Ομοσπονδία Καρκινοπαθών είναι η ομπρέλα η δική μας. Είμαστε όλοι κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών και αυτό που ανέφερε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έτσι ακριβώς πριν ένα μήνα, είχα πρόβλημα, είχα θέμα, το ζήτησα από την Ομοσπονδία, μπήκε μπροστά η Ομοσπονδία, έστω τηλεφωνικά το λύσαμε. Τώρα θα το παρακολουθούμε για τα περαιτέρω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπράβο. Λοιπόν, η πρόεδρος, η κυρία Δανάη Τριγωνάκη από την Έδεσα. Είμαι η Δανάη Τριγωνάκη, εκπροσωπώ εδώ και 20 χρόνια το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Η αιτία που ξεκίνησε ο Σύλλογος ήταν μετά από πολύ ολοκλάμα, όταν διάβασα ένα στίχο που βρήκα ένα βιβλίο του κυρία Μίτα Περσεφόρη στο Κομωδίνο μου «Μπορώ να επιβιώσω». Το να αποδεχθείς και να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου είναι ηρωισμός. Το να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου να ξεπεράσει το πρόβλημά του είναι γενναιότητα και το να βοηθήσεις να μην συμβεί σε εσένα ό,τι και στους άλλους είναι θείο. Με αυτό το καταστατικό ξεκινήσαμε, γιατί είναι καταστατικό από ψυχής γραμμένο, χώρια τα άλλα που κάνουμε και υπογράψαμε και λειτουργούμε πάνω με εκείνο το καταστατικό. Σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι ο καρκίνος για μένα ήταν ευλογία Θεού, γιατί μέσα από τον πόνο μου ξαναγεννήθηκα. Βγήκα ένας άλλος άνθρωπος και κοιτάζω να βοηθήσω και να στηρίξω τον συνάνθρωπό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δώρο Θεού. Γι' αυτό ας μην φοβόμαστε να λέμε τη λέξη καρκίνος. Δεν είναι. Ο θάνατος υπάρχει παντού. Δεν χρειάζεται καρκίνος να έρθει για να πεθάνεις. Απλά ο καρκίνος σου δίνει μια αιτία να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τούλα και σε όλο το διοικητικό για την πολύ όμορφη εκδήλωση σήμερα που κάνουν και το πολύ ωραίο κάλεσμα που μας έκανε και ήρθαμε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε όλοι. Γεια σας. Θα αδελφοποίηση μεταξύ του Δήμου Δράμας, αδελφοποίηση. Ναι. Έγινε και μία, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, πριν τον κορονοϊό, πριν το πλήρωσε το 2017. Ναι. Ξεκινήσαμε με μία αδελφοποίηση, ταπεινά-ταπεινά, μεταξύ του Συλλόγου της Δράμας
Έδεσα. Σε έδεσα. Και του Συλλόγου της Δράμας. Είμαστε αδελφοποιημένοι σύλλογοι. Όλοι οι άλλοι σύλλογοι που θέλουν να κάνουμε μια αδελφοποίηση είμαστε όλοι κοντά. Και με τους, δηλαδή μεταξύ μας οι σύλλογοι μπορούμε να κάνουμε αδελφοποίηση για να προχωρήσουμε και ακόμα αγώνα. Και με τη μέσο της Ομοσπονδίας. Είδατε εξάλλου, νομίζω δύο φωτογραφίες ήταν από την αδελφοποίηση που έδειξε στο βιντεάκι. Φωτεινή μου από το Σύλλογο Νιδρύτας, δύο λόγια, είναι η ταμείας του Σύλλογου Νιδρύτας. Είμαι η ταμείας, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Τούλα, το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, για αυτό το κάλεσμα, το αντάμωμα, που χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ στο όμορφο νησί σας. Είμαι από την Νιδρύτα και όποιος δεν την ξέρει, η Νιδρύτα είναι η πόλη της Γερακίνας. Το τραγούδι κίνησε η Γερακίνα. Όταν την αρχή του Συλλόγου ιδρύθηκε στην Νιδρύτα, τρόμαξαν όλοι. Τι σύλλογος είναι αυτός? Δηλαδή γιατί σιγά σιγά γράφτηκαν άνθρωποι δειλά-δειλά και άρχισαν να λένε ότι νοσήσαμε από τον καρκίνο και να παίρνω θάρρος μέσα από το σύλλογό μας. Αυτά έχω να πω, δεν θέλω να πω πολλά να σας κουράσω και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλά να περάσουμε. Από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Σερών λείπει η Πρόεδρος, η οποία νοσεί, είπε να κάνουμε ένα χαιρετισμό, είναι μαζί μας, συμπορεύεται με τα προβλήματά μας και εύχεται σε όλους υγεία. Από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Τολεμαΐδα, στον κύριο Κώστα Τσιμπραηλίδη, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά και εγώ προσωπικά, γιατί έχω μια καλή επαφή, είναι ένα ξεκίνημα στο οποίο προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και νομίζω τον βοηθώ όσο μπορώ με το να του λέω πράγματα, τα πρώτα του βήματα. Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι ο πρόεδρος. Δεν μιλάει. Τώρα μιλάει. Δεν θα πω πολλά. Είμαστε ένα σύλλογος σε μια πόλη που ενώ είχαμε τις περισσότερες καρκινοπαθείς, δεν είχαμε βοήθεια πουθενά. Γιατί είχαμε ένα εργοστάσιο με το 75% του ρεύματος της Ελλάδος, δίναμε το ρεύμα το 75% στην Ελλάδα. Είχαμε κάποια ευάλ που βγάζαμε λείπασμα για όλη την Ελλάδα και για το εξωτερικό. Και όμως δεν είχαμε βοήθεια πουθενά. Κάναμε έναν σύλλογο καρκινοπαθών το 2003 που είχαμε δυνατούς Προέδρους, μπορώ να πω, τον αείμνηστο τον κύριο Αράπη Γεωργίο, που έκανε πολλά, ο κύριος Καραμπίτσος Βασίλειος, που και αυτός πολέμησε πολύ για το σύλλογο μας και έκανε και αυτός πολλά, μέχρι που έκανε κλεισάκι στο νοσοκομείο της Πτολεμαίδου. Μπράβο Βασίλη, τον Ποδοσάκιο. Αν μας ακούς. Εδώ είναι ο Βασίλης. Μπράβο Βασίλη. Εύχομαι και εγώ από μέρος μου να μην έχουμε άλλους καρκινοπαθείς. Να έχουμε τους συλλόγους, αλλά να μην έχουμε καρκινοπαθεί. Συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά τι να πω. Είναι κάτι που το επιθυμούμε όλοι. Το επιθυμούμε από την καρδιά μας να μην υπάρχει κανένας καρκινοπαθής. Να είμαστε όλοι συλλογενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, να μην έχουμε διατριβές, να προωθούμε και να πολεμάμε για το καρκίνο. Αυτό ήθελα να πω και να μην ξεχνάμε την πρόληψη. Μπράβο. Η πρόληψη είναι αυτό που μας σώζει. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ για όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία της Χίου που μας κάλεσε και μας περιποιήθηκε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο σύλλογος, τι είπατε. Ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Λοιπόν, την εκπρόσωπο του Συλλόγου Κυλικής. Η πρόεδρος του Συλλόγου Κυλικής και αυτή μας στέλνει τους χαιρετισμούς της. Έστειλε και κάποια αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν και θα διαβαστούν και θα βγουν συμπεράσματα τα οποία θα καταγραφούν στο ψήφισμα. Είναι μαζί μας. Όλη μια ευχή να είναι υγιής, να γίνει υγιής, γιατί ασθενεί για τρίτη φορά από τον καρκίνο.
έχουμε την εκπρόσωπό της εδώ να μας πει δύο λόγια. Είμαι η Βασιλιάδου Φανούλα, εκπροσωπώ το Σύλλογο του Κιλκής Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος. Όπως σας είπε και η κυρία Πρόεδρος, η Πρόεδρός μας νοσεί για τρίτη φορά, ωστόσο σας στέλνει τους χαιρετισμούς της και τις εγκάρδιες ευχές της για υγεία προσωπική και οικογενειακή. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου χαιρετίζω το αντάμωμα αυτό των Συλλόγων των Καρκινοπαθών Ελλάδας και μέσα από την ψυχή μου νιώθω μεγάλη χαρά γιατί βρίσκομαι σε αυτό το όμορφο νησί της Χίου. Αυτό το αντάμωμα με έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω όχι μόνο τις ομορφιές του νησιού σας, αλλά και την ιστορία του, την παράδοσή του, τις διατροφικές συνήθειές σας, να γνωρίσω κάποια τοπικά προϊόντα και όπως φαίνεται να περάσω και πολύ ωραία. Πάνω απ' όλα όμως, το αντάμωμα αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να γνωριστώ και με άλλα μέλη του Συλλόγου, να γίνει η σύσφυξη των σχέσεων που νομίζω ότι αυτό το γεγονός θα βοηθήσει όλοι μαζί δυναμικά να διεκδικήσουμε και να αντιμετωπίσουμε μερικά προβλήματα ώστε οι καρκινοπαθείς να μπορούν να σηκώνουν λίγο περισσότερο το βάρος. Γιατί πραγματικά επειδή έχω περάσει και εγώ και το παιδί μου από καρκίνο πριν από 2 χρόνια η κόρη μου, καθηγήτρια φιλόλογος 38 ετών, παντρεμένη με ένα παιδάκι, ήταν για μένα πολύ χειρότερο, πολύ μεγαλύτερο να πω βάρος από ό,τι νόσησα εγώ. Ως Σύλλογος Καρκινοπαθών, όπως σας είπε και η Πρόεδρος, έχουμε καταθέσει κάποιες διεκδικήσεις, τις οποίες εδώ πέρα θα επεξεργαστούμε και ευελπιστούμε η Πρόεδρός μας να τα μεταφέρει κάτω και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε και να έχει και μια καλύτερη προσέγγιση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να καταθέσω στον οικοδεσπότη μας Σύλλογο Καρκινοπαθών του νησιού σας και μια ευχή και προσευχή οι γιατροί να είναι φωτισμένοι στη διάγνωσή τους. Γιατί ενώ εγώ κάθε χρόνο έκανα όλες τις εξετάσεις που πρέπει να κάνει μια γυναίκα, έγινε κάποιο λάθος, δεν διαγνώστηκε ο καρκίνος προχώρησε στο 3ο στάδιο παρακαλώ και στο διάστημα αυτό μου είχαν κάνει και ένα χειρουργείο το οποίο δεν έπρεπε να γίνει γιατί δεν ήταν καρκίνος. Ζητώ λοιπόν κάθε μέρα στην προσευχή μου ο Θεός να φωτίζει τους γιατρούς και να κάνουν σωστές διαγνώσεις για να μην φεύγουν άδικα πολλοί ασθενείς. Έχω γιατρούς στο σώι μου, ξαδέλφια που με λένε «Φανούλα, δεν σε λέω πόσοι φεύγουν άδικα», χωρίς να έχουν και τύψεις αυτοί οι γιατροί. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Θέλω τώρα να απευθυνθώ στους καρκινοπαθείς και να τους πω ότι και η ζωή με καρκίνο είναι πάλι ζωή. Να αξιοποιήσουν το χρόνο που τους χάρισε η ζωή, να αξιοποιούμε, βάζω και τον εαυτό μου, το χρόνο που μας χάρισε ο Θεός και η ζωή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, η προσφορά να είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αναπόσπαστο μάλιστα, για να νιώθουμε ένα αίσθημα χαράς και ειρήνης, που τέτοιο αίσθημα δεν το νιώθουμε εύκολα στη ζωή. Αυτό που σας λέω είναι τόσο σίγουρο, όσο σίγουρο είναι ότι ο ήλιος δει κάθε βράδυ, αλλά ξημερώνει καινούργια μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καταληκτικά αυτά που μας είπατε, να είστε καλά και δώσετε νομίζω όλο το νόημα αυτής της συγκέντρωσης, αυτή η σύσφυξη, το αντάμωμα αυτό το νόημα έχει. Τη σύσφυξη των ανθρώπων και των σχέσεων, να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, να λέει τα προβλήματά του, να μην φοβάται να τα λέει καθαρά, ναι έχω καρκίνο και τι έγινε, έχω καρκίνο και όμως τον πέρασα. Εσείς, εγώ έχω 19 χρόνια καρκίνο και όμως ζω, με αυτόν πονάει το χέρι μου, δεν μπορώ να το σηκώσω. Δεν θα το
κάνω το χατήρι, εγώ θα το σηκώσω. Αυτό είναι το νόημα του ανταμώματος. Και να είσαι καλά, να είσαι γερή τούλα μου, να δουλεύεις έτσι όπως δουλεύεις και το διοικητικό σου, να κάνουμε κι άλλες τέτοιες μαζόξεις και να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία θα συγκινούν όλους σας. Δεν θα βαριέστε να κάθεστε να τα ακούτε, γιατί νομίζω ότι ό,τι είπαμε εδώ άγγιξε την ψυχή σας. Είστε άνθρωποι με αισθήματα και αυτό είναι το μεγαλείο. Και αυτό το μεγαλείο ο καρκίνος μας το προσφέρει σήμερα. Λοιπόν, εγώ να καλέσω μια πολύ καλή μας φίλη, η οποία είναι από τις πρώτες στιγμές δίπλα στο σύλλογο. Ευτυχώς για εκείνη δεν έχει την ασθένεια του καρκίνου, αλλά έχει την ασθένεια της αγάπης προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Είναι η πρώην προϊσταμένη του ΚΕΠ, η κυρία Λίτσα Ηλίκου, την οποία πάντα θυμηθείτε δίπλα μας. Έλα, Λίτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Λίτσα να μην είναι σε εκδήλωση του Συλλόγου, ποτέ. Χαίρομαι. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Ευτυχώς έφυγε ενώ η επίσημη. Θέλω να σας καλωσορίσω στο νησί μας. Είχα 28 χρόνια στον τουρισμό. Την πρόεδρο την ξέρω αναντάμ μπαμπαντάμ που λέμε εμείς. Έχουμε μια φιλία πραγματική, αν και ανήκουμε σε τελείως διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Εκεί φαγωνόμαστε. Όμως, ήμουνα από την αρχή κοντά στο σύλλογο όταν με κάλεσαν λόγω της ιδιότητάς μου, επειδή ήμουν πολύ άσχολη και ασχολιόμουν και με όλους τους συλλόγους, από συλλόγους γονέων, από την πολιτική, από πολλά, καλέστηκα όταν ήταν να δημιουργηθεί ο σύλλογος. Οπότε τον θεωρώ και σαν παιδάκι μου. Δεν θα μακρηγορήσω, σας καλωσορίζω, είμαι πάντα δίπλα. Όλοι έχουμε όμως ένα καρκινοπαθή στο σπίτι μας. Έχασα τον μπαμπά μου πριν από 42 χρόνια, όταν ήμουν 8 μήνων έγκυος στο δεύτερο γιο μου, που βγήκε και το όνομά του, 53 χρονών. Ακολουθώ την πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Είμαι κοντά σας, θα είμαι κοντά σας, θα είμαι πάντα και πρέπει όλοι να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και να περάσετε πολύ όμορφα στο νησί μας, γιατί είναι η αρχόντισσα του Αιγαίου. Είναι το μυροβόλο νησί της Μαστίχας, των Λεμοναμφών, με τις ωραίες παραλίες, με τα μαύρα βόλια, με τα μεσαιωνικά χωριά, να μην ξεκάσω και το παλιό μου επάγγελμα. Είναι ο τόπος μου που αγαπώ και που ήρθα το 79 με επιλογή μου εδώ. Πραγματικά έχω έρθει σε κάποιες περιοχές σας, γιατί ακολουθώ τις εκδρομές, είμαι πανταχού παρούσα και σας εύχομαι να περάσετε καλά, να είστε καλά, να είσαστε γερές πολεμίστριες και πολεμιστές, γιατί μόνο με τη δύναμη της καρδιάς και της ψυχής και του Θεού μπορούμε να την παραβάλουμε το καρκίνο. Δεν είναι κακό να το λέμε, ο καρκίνος υπάρχει, αλλά υπάρχουμε και εμείς που τον πολεμούμε. Να είστε καλά. Δηλώσω εγώ ότι υπάρχουν νέες θεραπείες. Σήμερα η πρόοδος του καρκίνου, το είπε και ο εκπρόσωπος του ιατρικού συλλόγου εδώ, ο καλεσμένος σας, έχει κάνει άλματα. Οπότε ο καρκίνος νικέται. Παλιά ο καρκίνος του πνεύμονα, όταν ασθενούσες από πνεύμονα, λέγανε όχι. Και τώρα ο πνεύμονας έχει 5 και 6 χρόνια περιθώριο. Και η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η πρόληψη. Και θα αναφερθώ, έχουμε πολλά να πούμε, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, να μην κουράσουμε. Θα αναφερθώ σε ένα κομμάτι της κυρίας Μήτας και εγώ που με συγκίνησε όταν πρωτογράφτηκα στο σύλλογο και πήρα ένα βιβλιαράκι. Έτσι, καμιά φορά ο Θεός τα φέρνει αυτά και λέει, διάβασα που έλεγε, είμαστε εθελοντές του καρκίνου νικητές. Στη ζωή μπροστά κοιτάμε, τον συνάνθρωπο αγαπάμε, άνθρωπέ μου σε βοηθάμε. Με συγκίνησε και αυτό το χωμότο μου, το διαβάζω την ψυχή μου κάθε μέρα. Και έτσι πήγα στον εθελοντισμό, γιατί εμένα ο καρκίνος μου, το λέω και θα το λέω, με έκανε πολύ καλύτερο άνθρωπο. Με έδωσε να καταλάβω ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μπορείς να προσφέρεις περίσσευμα ψυχής, δώσ' την, θα σε γεμίσει. Και όταν σε πονέσει αυτό και τον πόνο τον κάνεις εσύ χαρά και τον δώσεις στον άλλον, τότε αυτό είναι μεγαλείο. Εγώ σας εύχομαι όλους να έχετε υγεία και ο καρκίνος να είναι μακριά από τα σπίτια σας. Αλλά αν έρθει, να τον υποδεχτείτε και να τον πολεμήσετε με βουνιές, με θάρρος
και κατάματα. Να είστε όλοι καλά. Δεν ξέρω πώς πρέπει να εξελιχθεί όλη η συζήτηση. Δίνουμε το λόγο γιατί... Αλλά κάθε σύλλογος, εάν έχει κάποια αιτήματα, τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε εν συντομία για να τα βάλουμε μέσα στο πολιτισμά, όχι αναλυτικά, επιγραμματικά, ούτως ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε νομόμενο. Επειδή νομίζω το κοινό δεν ενδιαφέρεται, εμείς στις σκέψεις μας που κάνουμε σαν νομοσπονδία, ναι, ξέρουμε αυτό που μας θα στείλουμε κάτω αίτημα για τις ελλείψεις των χειμοθεραπευτικών, για την εξόπληση των νοσοκομείων με ιατρικό. Γιάννη, εσύ πες τα καλύτερα, τα γνωρίζεις καλύτερα, γιατί τα καταγράφεις, εσύ θα τα καταγράψεις, πάρε το λόγο και ανέφερε τα. Εγώ έχω εδώ πολλά αιτήματα. Στείλαμε ίσως στην Ένωση Ασθενών εκεί. Και τα είπε πολύ ωραία. Πες, σε παρακαλώ, αυτά τα οποία έχουμε προτεραιότητα. Τα είχαμε σειρά, αλλά ξέρετε τώρα που διαδηλώνει. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επειδή όντως έπρεπε να γίνουν όλα αυτά που έγιναν, οι απονομές, οι χαιρετισμοί και αυτά, και το πλαίσιο τώρα πλέον είναι σφιχτό. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση τα βάλαμε όλα τα ζητήματα και στείλαμε και έγγραφα στον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, από 7 Τρίτου, το οποίο δεν απαντήθηκε. Και κύρια έχει σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αναφέρει τις ελλείψεις. Θα σας διαβάσω εγώ τις ελλείψεις και βάσει αυτών θα διαμορφωθεί το ψήφισμα, είτε αφορά, ας πούμε, κύριε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε και την περιφέρεια, που η περιφέρεια έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα τις διαπιστώσεις που έχει κάνει η έκθεση και όντως είναι αυτές, τις οποίες, όπως προείπα πριν, ακούγομαι. Ακούγομαι. Ναι. Όπως είπα πριν, στη σύσκεψη αυτή συγκέντρωση που έγινε της Ένωσης Ασθενών, αναφέρθηκε ότι θα κατευθυνθεί καινούριο νομοσχέδιο για τον καρκίνο το 25. Φυσικά σε αυτό θα κάνουμε και διαβούλευση. Να σας διαβάσω εντάχει τις ελλείψεις που διαπιστώνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ξέρουν φυσικά στην Ελλάδα, αλλά όλα τα πλωθογυρίζουμε και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, η απουσία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο στην Ελλάδα επηρεάζει όλες τις πτυχές της περίθαλψης του καρκίνου. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι τώρα πάμε για το τρίτο εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο. Έγινε πρώτο, έγινε δεύτερο, τώρα πάμε για τρίτο, το οποίο τα πρώτα δύο δεν υλοποιήθηκαν. Λοιπόν, τώρα αφορά, όπως είπαμε, και την πρόληψη, και σε αυτό πρέπει να αντίξουμε ιδιαίτερο βάρος. Το κάπνισμα, η ατμοσφαιρική ρήπανση και η παχυσαρκή αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου στην Ελλάδα. Αυτό φυσικά αφορά τον καθένα προσωπικά και το οικογενειακό περιβάλλον και το κοινωνικό. Εδώ τώρα όμως η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανωμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική προσυντοματικού ελέγχου του καρκίνου. Δηλαδή τώρα έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα από μέσω της Fairlife και όλα αυτά ή από άλλες οργανώσεις, τα οποία είναι με κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία γίνονται αποσπασματικά. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόληψη, με την έννοια, ας πούμε, και η γυναίκα μου έκανε την αξιολογική για το καρκίνο, αλλά θα την πει τώρα, ξέρω, μετά από 2 χρόνια. Ή αν δεν, αυτό θα πρέπει δηλαδή ο κάθε ασθενής, ας πούμε, που πηγαίνει, μετά σε τακτά χρονικά διαστήματα να περνάει είτε για το προστάτη είτε για το μαστό και πάει λέγοντας. Να υπάρχει δηλαδή μια σειρά σε όλα αυτά τα πράγματα, να μην είναι αποσπασματικά. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτή η αποσπασματικότητα. Τα ποσοστά προσυντοματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού προσεγγίζονται μέσω όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με ανισότητες μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή έχει διαφορά σε σχέση με την επαρχία και το κέντρο, ας πούμε, και κατά καιρούς, ας πούμε, στο δικό μου το Δήμο που μένω στη Θεσσαλονίκη, πάλι θα κάνουν κάποιες 100-150 μαστογραφίες σε κοινωνικά αδύνατους. Δηλαδή, σας λέω, όλα γίνονται κατά κάποιο τρόπο για το Θεαθήνε. Όχι ότι είναι άσχημο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει, γιατί ο καρκίνος είναι μια πολυσκηδής ασθένεια και πρέπει να αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα. Και να αναφέρω εδώ πέρα ότι πριν 25-30 χρόνια έλεγαν 1 στους 3, τώρα είναι 1 στους 2. Οπότε καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν 1 στους 2 λέει θα περάσει κάποια μορφή καρκίνου, θα πρέπει όλοι να χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου. Ναι.
Τώρα, η οικονομική κρίση του 8 και τα, αυτά επηρέασαν και την πρόσβαση στην περίδοση του καρκίνου. Η περιορισμένη κοινωνική προστασία θέτει ορισμένους καρκινοπαθείς σε οικονομικό κίνδυνο. Είναι αυτό που λέμε οι χαμηλοί μισθοί και οι συντάξεις που επηρεάζουν όλα αυτά, σύν τις περικοπές που υπάρχουν στις εξετάσεις, πάλι με τα φάρμακα που ακριβήνανε. Δηλαδή και το οικονομικό μπαίνει και στο θέμα της ομοσπονδίας με όλο αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει, ξέρω, για να κάνεις την ΑΒ εξέταση πρέπει να πληρώσεις. Και δεν γίνεται άλλο σώμα, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και ξέρετε όλοι πώς ισχύει το δίμηνο και πώς το παρακάνουμε και πώς το κάνουμε κτλ. Κτλ. Η πρόσβαση σε νέα αντικαρκινικά φάρμακα είναι ευρυδύτερη από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άλλα 3-4, να τα διαβάσω. Οι απομακρυσμένες κοινότητες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην περίληψη του καρκίνου, είναι αυτό που είπαμε με την περιφέρεια. Εδώ είναι το βασικό. Η πρόσβαση σε παρηγορητική αγωγή και φροντίδα των ασθενών τελικού σταδίου είναι πολύ περιορισμένη, γεγονός που δημιουργεί επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Η ποιότητα περίληψης του καρκίνου στην Ελλάδα δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ολοκληρωμένοι μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθησης. Είναι αυτό που λένε το μητρό καρκίνο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατεθέτουν μητρό καρκίνο. Το επίπεδο των δαπανών για την περίληψη του καρκίνου στην Ελλάδα συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το άμεσο και έμεσο κόστος της παραγωγικής αγωγής και της φροντίδας των ασθενών τελικού σταδίου αποτελούν σοβαρή επιβάρυνση στα νοικοκυριά. Λοιπόν, όλα αυτά τα αρνητικά, βάσει αυτών των αρνητικών, θα διαμορφωθούν οι προτάσεις μας που θα σταλούν στο Υπουργείο. Αυτό είναι και πιστεύω για τους άλλους συλλόγους. Αν είναι όμως τώρα κάτι συγκεκριμένο το οποίο μας διαφεύγει όλους, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν περάσει μια ιδιαιτερότητα. Αν θέλετε να προτείνετε κάτι ή να πείτε, να καταγραφεί. Κάτι που νομίζετε ότι πρέπει να μπει μέσα στο ψήφισμα, να πάρετε το λόγο τώρα να μας πείτε. Αν είναι κάποιος εδώ που θέλει να πει κάτι. Ο Βασίλης. Είναι από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν και δεν υπάρχει στην Ελλάδα ούτε σταγόνα από αυτό, ειδικά στα νοσοκομεία τα κρατικά. Πρέπει να ξεκινήσουμε όχι από την μέρα που αρχίζει η θεραπεία, αλλά πριν ακόμα ξεκινήσει να κάνει κάποια επέμβαση. Βασίλη, έχεις δίκιο, αλλά η ψυχολογική υποστήριξη νομίζω έχει και αυτή αρχίσει. Υπάρχουν ψυχολόγοι στα νοσοκομεία. Υπάρχουν και στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο Θεαγένειο υπάρχει ψυχολόγος και στο νοσοκομείο της Δράμας, ακόμη και στις περιφέρειες και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου υπάρχουν, αλλά πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό είναι. Αυτό που είπες είναι όντως πρωτεύον θέμα, γιατί το να έχεις ψυχολογική υποστήριξη του οικείου σου είναι μέγιστο κομμάτι και αυτό θα μπει μέσα στο ψήφισμα. Θα ζητηθεί να γίνει πιο έντονο, να διοικηθεί περισσότερο από ό,τι... Ναι, ακριβώς. Όταν θα διαγνωστεί ο καρκινοπαθητής, να μπορέσει να φύγει στον ψυχολόγο του και ανάλογα να πράξει μαζί. Πάντα βέβαια με την συμβουλή του θεράποντα γιατρού του. Ο ασθενής πρέπει πάντα να παίρνει και να έχει την γνώμη του θεράποντα γιατρού του και την ευλογία του Θεού και να πιστεύει πάνω σε αυτό και να κάνει πρόληψη. Η πρόληψη είναι αυτό που ο καρκίνος φοβάται. Κάτι άλλο είναι η ψυχολογία. Λοιπόν, θα πρέπει... Ακριβώς. Ένα λεπτό, Μαρούσα. Λοιπόν, θα πρέπει οι γιατροί να μιλάνε στους ασθενείς για ψυχολογία. Γιατί εμείς που είμαστε εθελοντές στα νοσοκομεία και πάμε και ερχόμαστε σε επαφή με τους ασθενείς, λένε ότι δεν έχουν ιδέα για ψυχολογία. Δεν τους λένε ότι υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο και θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ψυχολόγο για να μιλήσουν. Αν θα έρθουμε εμείς εκεί και θα τους πούμε, θα έρθουν κάτι. Δεν έχουν ιδέα ότι υπάρχει ψυχολογία. Υπάρχει ένας ψυχολόγος στο νοσοκομείο που θα μπορούν να τον επισκεφθούν. Γεια μου, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά εγώ νομίζω ότι ο γιατρός δεν είναι αυτός ο οποίος θα τον κατευθύνει. Ο γιατρός θα τον κατευθύνει στην αρρώστια. Πρέπει να υπάρχει κι άλλη υπηρεσία η οποία θα κατευθύνει τον ασθενή. Τώρα, σε αυτό το Θεαγένειο, το ευλογημένο, το ευλογημένο να πω, αλλά ο γιατρός θα τον παραπέμψει, αλλά η υπηρεσία. Πώς έχετε στο Θεαγένειο όταν πάμε, δεν έχουμε το πρώτο κομμάτι εκεί που μπαίνει και σου λέει θα κάνεις την αίτησή σου για να πάρεις τα λεφτά. Εγώ έτσι έμαθα όταν πήγα, μου λένε, ξέρετε τι θα κάνετε, σαν καρκινοπαθείς, θα κάνετε αίτημα
στην πρόνοια σας εκεί, στην Δράμα που είστε, για να πάρετε το χρονιακό επίδομα. Έχετε ψυχολόγο στο νοσοκομείο, όλα μου τα είπε, το πρώτο κομμάτι του Θεαγενείου, έτσι δεν είναι? Σίγουρα και ο γιατρός πρέπει να λέει για ψυχολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να πω. Γιατί έχουν έρθει και προτεραιότητα στα διαγνωστικά κέντρα. Και ένα άλλο. Ναι, έχουμε προτεραιότητα. Όχι, γιατί όταν παίρνουμε χαρτί από το ΕΟΠΗ, δεν μπορούμε, δηλαδή όλοι μας έχουν 5-6 μήνες, να μπορούμε με την κάρτα μας έστω, να μπορούμε να παίρνουμε προτεραιότητα. Αυτό θα ζητήσουμε καταγραφή. Μα δεν υπάρχει μητρό καρκίνο, πώς μπορεί να υπάρξει στατιστικά? Δεν υπάρχει μητρό καρκίνο αυτό. Η Ελλάδα δεν έχει. Η Ρουμανία έχει μητρό καρκίνο. Η Ελλάδα δεν έχει μητρό καρκίνο. Όχι, τα πετούμε. Το διεκδικούμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν Δράμα με την εταιρεία Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο. Κάναμε πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά να πω και το άλλο, δεν ερχόταν οι ασθενείς να καταγραφούν. Δεν ερχόταν να καταγραφούν. Πληρώναμε 800 ευρώ κάθε μήνα σε σερβερ για να γίνεται η καταγραφή. Έρθαμε 10 γυναίκες. Ακριβώς, και δεν ερχόταν να καταγραφούν. Ποιος φταίει γι' αυτό? Συγγνώμη, μπορώ να προσθέσω κάτι? Ναι. Να προσθέσω κάτι. Λοιπόν, τα κρούσματα καρκίνου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι γύρω σε 65.000 με 70.000 το χρόνο. Και θα αυξηθούν. Οπότε, με βάση των ποσοστών αυτών, δηλαδή, ενδέχεται μετά από 2-3-5 χρόνια να είναι 100.000. Οπότε καταλαβαίνετε πού θα φτάσουμε. Δηλαδή και θα διωγγωθεί το πρόβλημα και τα νοσοκομεία δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο Βασίλης για τον ψυχολόγο, είναι αυτό που λέγαμε από ανέκαθεν το ογκολογικό συμβούλιο. Δηλαδή μπαίνει ο ασθενής, το βλέπει ο γιατρός, το βλέπει ο ψυχολόγος, το βλέπει ο νοσηλευτής, το βλέπει ο ειδικός, ακόμα αν θέλει και πνευματικός. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις και από, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον από πέρυσι που ξεκίνησε ο φάκελος του ασθενή, το φάκελο του ασθενή το συμπλήρωνε ο ειδικευόμενος γιατρός, που πρέπει αυτός να παρακολουθεί τον κανονικό γιατρό για να μαθαίνει. Και το συμπλήρωνε, οπότε καταλαβαίνετε, με όλες αυτές τις ελλείψεις, το αλαλούμ που επικρατεί. Και πρόσφατα από ένα από χώρο δικό μας, πούμε, ο άνθρωπος επιδεινωνόταν συνεχώς, ας πούμε, και κάθε φορά πήγαινε σε διαφορετικό νοσοκομείο. Ενώ έχουμε πει επανειλημμένα, αν είσαι στο στάδιο της θεραπείας ή υπάρχει επιδείνωση, θα πρέπει να πηγαίνεις στο ογκολογικό που σε παρακολουθεί. Δηλαδή τώρα, αν εγώ είμαι σε θεραπεία και πάθω οτιδήποτε και πάω στο εφημερίδιο, πού να πω το ιστορικό, ποιος να με δει και θα πήγε στο γιατρό να μου πάτε να με αγγίξει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι επιστημονικά, ας πούμε, είναι και απλής λογικής. Μα Γιάννη, και γι' αυτό διεκδικούμε και σε κάθε τοπικό νοσοκομείο να υπάρχει μια ογκολογική. Ναι, οπωσδήποτε αυτό. Ναι, έστω αυτό που καταφέραμε. Στο νοσοκομείο δεν υπάρχει μέτρη. Δεν μπορούν να χειρουργήσουν. Πολλά δεν υπάρχουν. Ναι, πολλά δεν διεκδικήσουμε να φέρουν ογκολογικό τμήμα. Λέμε τι πρέπει να γίνει, Δανάη. Αυτό είναι κατάντια. Σίγουρα είναι κατάντια. Αλλά δεν πρέπει όμως ένα νοσοκομείο τοπικό να υπάρχει έστω μια μέρα ιατρείο κλινικό και να γίνεται κάτι εκεί. Ένας γιατρός βλέπει ένα σωρό ανθρώπους, του γράφει τα φάρμακα, τον καθοδηγεί που θα πάει, τι θα κάνει. Και να γίνεται μια απλή χημοθεραπεία σε κάθε τοπικό νοσοκομείο. Τόσο πια δύσκολο είναι και δεν μπορούν, δεν μπορούν. Μετά από 10 χρόνια. Μια πρόταση έγινε. Βασίλη, πες την πρότασή σου. Μια πρόταση ακόμα θέλω να κάνω. Έλα, Βασίλη, έλα εδώ. Έλα. Για να ακουστείς. Ακούγεται. Έλα, λέγε Βασίλη, καταγράφουμε. Θέλω να πω σχετικά με τα ΚΕΠΑ. Είναι μεγάλο πρόβλημα τα ΚΕΠΑ. Πρώτα, το να καρκινοπαθεί πρέπει να τον ελέγχει στα ΚΕΠΑ ογκολόγος και όχι οδοντίατρος. Ένα σοβαρό. Δεύτερο, το οποίο έκανα και πρόταση εγώ στα ΚΕΠΑ της Κοζάνης, να μην κάνει στριπτής μπροστά σε όλους τους γιατρούς η γυναίκα. Τους είπα, αν θέλετε να σας πάρω εγώ ένα παραβάρι, παιδιά, να το βάλετε εκεί και να την εξετάζει ένας γιατρός. Όχι να κάνει στριπτής μπροστά σε όλους τους γιατρούς. Είναι ξεφτελιστικό αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Πάμε τα ΚΕΠΑ. Πέσανε τι μου. Ναι.
απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών που απαιτούνται από τα ΚΕΠΑ για την απονομή συντάξεων και προμιακών επιδομάτων. Και συνδυσάρεις δωρεάν όλες οι εξετάσεις που απαιτούνται, μπορούμε να το πούμε και αυτό, έτσι, και οι επισκέψεις των γιατρών που κάνουμε, τους εισηγητικούς που κάνουν τις επισκέψεις για να κάνουν τον εισηγητικό φάκελο. Αυτό πρέπει, παιδιά, να υποθεί. Υπάρχει και ένα πρόβλημα άλλο, δεν ξέρω, να μην αναφέρω όνομα. Στο παραπεμπτικό που γράφει ο γιατρός, να πάω να κάνω την εξέτασή μου και πρέπει να πληρώσω 15 ευρώ, σε κάποιους νομούς αντί 15 σου λέει θέλω 30. Γιατί είναι αυτό, αφού το παραπεμπτικό γράφει τόσο, σε πάρα πολλά διαγνωστικά κέντρα. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί αυτό μας αφορά. Πληρώνουμε λεφτά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και πρέπει να το λύσουμε. Δεν μπορεί να λέει το παραπεμπτικό μου, κάνω μια κρεατινίνη. Κάνω ένα ιονισμένο σβέστιο 5 ευρώ, 5 ευρώ και λέει και 15. Αυτή τη στιγμή λέγουμε εμείς. Δεν είναι έτσι. Αυτά, Γιάννη, αυτά. Το σύστημα με τα ΚΕΠΑ πρέπει λίγο να. Και τα ΚΕΠΑ. Και ο εισηγητικός φάκελος έπρεπε να γίνεται κατ' εμέ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όπως γινόταν παλιά στο ΙΚΑ στην αρμόδια υπηρεσία. Γιατί τώρα το έχουν αναθέσει στα ΚΕΠΑ ή στον γιατρό. Και το βασικό είναι που γίνεται ηλεκτρονικά. Ένας παππούς, μια γιαγιά. Και εγώ ακόμη δεν ξέρω αν το κάνω τέλεια ηλεκτρονικά. Να έχει δύο υπαλλήλους, να πληρώνει αποκλειστικά αυτούς τους υπαλλήλους για τον εισηγητικό φάκελο. Γίνεται μέσω του ΚΕΠ. Γίνεται, αλλά πρέπει ο γιατρός να στείλει. Όποιος δεν γνωρίζει μόνος του μέσω του ΚΕΠ, δεν ακούγεται. Όποιος δεν γνωρίζει ηλεκτρονικά να κάνει τα χαρτιά του, μπορεί να τα κρατήσει όλα μαζί, να πάει στο ΚΕΠ, να τα σκανάρουν εκεί, έτσι δεν είναι, Λίτσα, και να τα περάσουν, δεν το ξέρεις. Να περάσουν μέσα από το ΚΕΠ, δηλαδή αυτό που θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι ή ο γιατρός, μπορούμε να το κάνουμε μέσω του ΚΕΠ. Και ένα άλλο εδώ που είναι πολύ σημαντικό και το λέει η τοπική. Ο γιατρός κάνει το φάκελο και εμείς πάμε στο ΚΕΠ και το ΚΕΠ έχει την αρμόδια φόρμα, περνάει όλα τα δικαιολογητικά που μας έχουν δώσει οι γιατροί και το στέλνει απευθείας προς το Υπουργείο με την αρμόδια φόρμα. Μην τρομάζετε δηλαδή ότι επειδή δεν ξέρουμε τον υπολογιστή δεν μπορούμε να κάνουμε την έτσι. Υπάρχουν τα ΚΕΠ που μας εξυπηρετούν, αρκεί να έχουμε εμείς το φάκελό μας με τις αποδείξεις, όλες, είτε καρκίνος είναι, είτε ζάχαρο είναι, είτε διαβήτης είναι ότι είναι. Γιατί δεν γίνεται τώρα που είναι διαδικασία στο ΙΚΑ. Όχι. Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Ναι, ηλεκτρονικά και μέσω του ΚΕΠ. Λοιπόν, αυτό το κοινωνικής. Θα πρότεινα λίγο οι σύλλογοι να γράψουν μετά από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Και αν ο κάθε ένας από εμάς έχει κάποια πρόταση, να την υποβάλει εγγράφως στο σύλλογό του, ο σύλλογος να κάνει ένα έγγραφο που να αναφέρεται στα προβλήματα, ούτως ώστε, βέβαια σήμερα δεν μπορούμε να βγάλουμε το ψήφισμα, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά μπορούμε άνετα να πάρουμε από τους συλλόγους όλα τα ψηφίτα της αποφάσεις, να τις πάρει ο Γιάννης που είναι γραμματέας του συλλόγου να συντάξει το σχετικό ψήφισμα, ναι, μέσω της Ομοσπονδίας και να σταλεί και στους βουλευτές και προς το Υπουργείο Υγείας οπουδήποτε χρειάζεται να το στείλουμε. Απλά μόνο αν εσείς θέλετε να κάνετε κάποια πρόταση προς το σύλλογό σας. Να πρέπει να συντομεύσουμε, έχουν έρθει τα πούλμα και έχουμε την ναι. Ευχαριστούμε πολύ.